Σασμός. Αυτή είναι η λέξη που ακούγεται περισσότερο τις τελευταίες ημέρες στα ανόγια μετά το διπλό φωνικό του Σαββάτου. Σασμός σημαίνει συμβιβασμός, συμφιλίωση. Πρόσωπα που αποπνέουν σεβασμό στους κατοίκους του χωριού προσπαθούν να πείσουν τους πάντες ότι οι θάνατοι στο Περαχώρι δεν πρέπει να ανοίξουν κύκλο αίματος. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πως τα σπίτια των δύο οικογενειών βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, σε πολύ κοντινή απόσταση και οι συγγενείς των θυμάτων είναι πολύ εύκολο να συναντηθούν. Οι μνήμες είναι ακόμα νοπές στη σκέψη του αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη που κάθεται μόνος έξω από την ταβέρνα της οικογένειας. Ο αδελφός του Λευτέρη Γκαλομήρη αποφεύγει με ευγένεια κάθε συζήτηση για το περιστατικό, ενώ η μικρότερη αδελφή του 30χρονου δυσκολεύεται να ηρεμήσει. Ενώπιον του ανακριτίου, 29χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Ξυλούρη, θέλησε να δείξει τι τον οδήγησε να αρπάξει το όπλο και να κατέβει από το σπίτι του. Πανικοβλημένος από τον πυροβολισμό και κυρίως από τα ουρλιαχτά της μητέρας μου και βλέποντας ότι ο πατέρας μου δεν ήταν μέσα στο σπίτι μας, άρπαξα τότε το πιστόλι του από το σιρτάρι του επίπλου της τηλεόρασης που το φύλαγε και με την ψυχή στο στόμα και μη γνωρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει, φοβούμενος όμως για το χειρότερο λόγο των ουρλιαχτών της μητέρας μου και του προηγηθέντος πυροβολισμού, πετάχτηκα έξω από το σπίτι. Ο 29χρονος έχει ομολογήσει από την πρώτη στιγμή ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 30χρονο γείτονά του. Υποστηρίζει όμως ότι το έκανε από ένστικτο, αφού είδε ότι ήταν χτυπημένος ο πατέρας του. Ο θάνατος του Ξυλούρη Γεωργίου του Ιωάννη, που ακολούθησε χρονικά, προήλθε από το όπλο που εγώ παρέδωσα στους αστυνομικούς κατά την αυθόρμητη παράδοσή μου και σύλληψή μου και το οποίο ανήκε στον πατέρα μου και κρατούσα κατά το κρίσιμο χρόνο. Θέλω να πιστέψετε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω πως υπάρχουν άνθρωποι που το μυαλό τους να μην θολώσει, το αίμα να μην ανέβει στο κεφάλι τους και τυφλωμένα να μην αντιδράσουν εσυκτοδώς, όπως δηλαδή αντέδρασα εγώ. Γνωρίζω ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν κακές οικογενειακά. Και αυτό αποδεικνύεται διότι ο Ξυλούρης, τα παιδιά του πηγαίνανε στη σχολή χορού της αδερφής του Καλομήρη και από ό,τι γνωρίζω γενικότερα είχαν μια άριστη σχέση. Οι συγγενείς του Γιώργου Ξυλούρη πάντως πιστεύουν πως ο 30χρονος δεν πυροβόλησε σκεμμένα. Εκτός συνόρων, σοβαρό πλήγμα.